Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους σήμερα μάθαμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα της ευτυχίας, του φιλότιμου, της δημοκρατικής ευαισθησίας και δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για ό,τι κακό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Για όλα ευθύνεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κακά συμβαίνουν από το Γενάρη του 2015 και εντεύθεν. Ας το αντιμετωπίσουμε και να δούμε. Πρέπει να σα πω ότι μερικές φορές, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα εκδικείται βάναυσα και το ψεύδος και την υποκρισία. Πριν από λίγες μέρες ο αρχηγός σας, ο κύριος Μητσοτάκης, είπε εδώ, από αυτό το βήμα της Βουλής, ότι ποτέ δεν υπήρξε ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Και ενώ επιχειρηματολογούσε για την ανυπαρξία ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς, την ίδια ώρα έρχονταν τα νέα ντοκουμέντα και οι νέες ειδήσεις από τη Γερμανία για το ειδικό σας ηθικό μειονέκτημα. Και αφορά τις μίζες για το μετρό. Και το ξέρετε. Και εδώ δεν μπορείτε να πείτε ότι έρχεται μια νέα σκηφορία. Διότι τη σκηφορία αυτή. Στο αφήγημά σας δεν μπορεί να περάσει αφήγημα ότι ο Παπαγγελόπουλος, ο Τσίπρας και το Λουπάκι συνιστούν συνωμοσιολογικό πυρήνα και σκευωρούν. Διότι δεν τολμάτε να πείτε ότι μπορεί να είναι σκευωρία με αρχή συμμόρτησα τη Μέρκελ. Καταπείτε το κι αυτό. Και μάλιστα προσφυώς γράφηκε και για τον νέο αυτό σκάνδαλο στον τύπο το εξής. Στα εισαγγελικά γραφεία στενάζει η Ελλάδα. Διαφθορά, μίζες, εύκολος πλουτισμός, διασπάθηση δημοσίου χρήματος, κολεγές με οικονομικά συμφέροντα. Περί αυτών, κυρία Τασούλα, τσιμουδιά, δεν είπα τη κουβέντα. Ο Μιλόνι συμφωνεί απόλυτα με μια παρατήρηση μια ομιλία στη συνήθεια του Πρωθυπουργού. Το πέρασμα στο μέλλον δεν προϋποθέτει μόνο να κοιτάζεις μπροστά. Απαιτεί να διευθετήσεις στη συλλογική μνήμη και τις εκκρεμότητες, τους ανοιχτούς λογαριασμούς του παρελθόν. Και αυτό επιβάλλεται να γίνει, ξέρετε, γιατί και συνάδελφοι. Γιατί δεν είναι δυνατόν μια χώρα που τυγμένη στα σκάνδαλα. Σκάνδαλα, μίζες, ερμούλα, απαξίωση και ταυτόχρονα θέλουμε να είναι μια κανονική, μια ευγνωμούμενη πολιτεία που κοιτάζει μπροστά και να θέλει να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Δεν γίνεται οικονομική προκοπή και ευημερία βουτυγμένη η χώρα μέσα στα σκάνδαλα και στη ρεμούλα. Εάν δεν θεσσέψουμε το φαινόμενο αυτό της διαφθοράς, που όπως έλεγε σε μια προλογό του κ. Σαββάγγελος Βιντζέλος στο σύγγραμμα του Δημόπουλου περί διαφθοράς, ότι κατατρώγει σαν σαράκι το σώμα της κοινωνίας και της οικονομίας, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια στα πόδια μας. Και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βενιζέλο, τουλάχιστον ως προς αυτό. Ας πάμε τώρα στην πρόταση που συζητάμε. Α, πριν σας πω αυτό, άκουσα τώρα τον κύριο Τασούλα και μου θύμισε κάτι από αυτό που διαβάζαμε για τη σπηλιά του Πλάτωνα. Όπου κάποιοι δεσμότες μέσα σε μια σπηλιά, το μόνο που έβλεπαν και παρατηρούσαν, λέει, ήταν κάποια σώματα, όχι τα ίδια, αλλά τις σκιές τους. Έτσι συνέχισαν να ζουν μέχρι το θάνατό τους σε μια σκιώδη. Δηλαδή η εικονική πραγματικότητα. Αυτή είναι η δική σας πραγματικότητα. Τίποτα αυτά που σας λέμε δεν βλέπετε. Και εξακολουθείτε να έχετε το ίδιο αφήγημα, την ίδια επιχειρηματολογία και αποτυγμένη στα ίδια διέξοδα. Ναι, καλά κύριε Δέντε, ελάτε να μας το πείτε εσείς ορθά. Ελάτε να μας το πείτε εσείς σωστά. Ελάτε να μας το πείτε εσείς. Ας πάμε λοιπόν τώρα στην πρόταση που έχετε φέρει. Εκ προημίου δηλώνουμε και θεωρούμε ότι την πρότασή σας ότι είναι μια κίνηση αντιπερασπασμού. Για να βγείτε από τη σωρία των σκανδάλων που βγαίνουν κάθε μέρα στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα. Γράφτηκε χτες στον τύπο, σε φιλικό σας τύπο, μία από τις ναυαρχίδες, το Μήλος Μαρινάκη. Οι φερόμενοι, ο συμπλεκόμενοι και τα κόμματά τους αγκάλιασαν το σωσίβιο της κουκούλας για να επιπλέψουν στην επικοινωνιακή καθημερινότητα. Όμως και αυτή η καθημερινότητα δεν σας αφήνει η καταραμένη σε ησυχία. Όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω και εννοούσε και τα νέα σκάνδαλα που ήρθαν και έρχονται συνεχώς. Κρατώ λοιπόν στα χέρια μου την πρόταση σας, κύριε συνάδελφε. Αρχίζει με μια αναφορά πάνω προμετωπίδα ότι αυτή εισάγεται σύντομα το άρθρο 86 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 του νόμου 3126 του 13 περί ευθύνης υπουργών. Εισαγωγικά σας λέμε για μία ακόμα φορά. Εμείς, οι βουλευτές και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω και τον ΑΝΕΛ, έχουμε τοποθετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ότι η πολιτική μας και συνταγματική μας θέση είναι ότι οι διατάξεις αυτές είναι κατάπτυστες. Προκαλούν το περιδικαίο λαϊκό αίσθημα. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνιστούν διπλό. Έχουν διτό χαρακτήρα. Ένα προνομιακό υπέρ των υπουργών και ένα δικονομικό, όχι ουσιαστικό. Πλαίσιο απονομής δικαίω. Προνομιακό διότι είναι μόνο αυτή η εξαιρετική αρμοδιότητα πέρσι ταχύτατης. Εξάλληψη το αξιοποιούν για τους υπουργούς και δικονομικό γιατί δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα μέσα σε δύο συνόδους να έχουν παραγραφεί. Χαρακτηρίζονταν ιδιχθεί κακουργήματα. Και γι' αυτά ακόμα υποκύπτουν σε μια συντομότατη παραγραφή. Και αυτό προκαλεί το δικαίωμα λαϊκό αίσθημα. Εμείς λοιπόν το λέμε εξ αρχής. Αυτοί σε διατάξεις επιλέχθηκαν από το παλιό πολιτικό σύστημα ακριβώς για να μην καλυφθούν ποτέ
αδικήματα και σοβαρά εγκλήματα. Έτσι, που να έχει ένα εξαιρετικό χαρακτήρα αντιμετώπιση από την ποινική δικαιοσύνη εκ μέρους με σώματα και δομές από το κοινοβούλιο. Όχι από την κοινή δικαιοσύνη στην οποία τρέχουν οποιοδήποτε. Κοινοί πολίτες. Είτε προστρέχουν για προστασία, είτε υπάγονται για να δώσουν λόγο για αξιόπινες πράξεις και παραλήψεις. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να ισχύει για τους πολιτικούς και να είμαστε σε αυτό κάθετοι και αμετάκλητοι. Τελεία και παύλα στο θέμα αυτό. Και είπε κάτι ο κ. Στασούλας σχετικά ότι εμείς δεν το τονίζουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση, δεν υπάρχει ομιλία του Πρωθυπουργού σε ημερίδες, διεμερίδες, συνέδρια. Ή εδώ στη Βουλή που να μην τονίζει εξ αρχής και προημίωση κάθε ομιλία του. Ότι για μας το πρώτο, ο πυρσός, ο φωτεινός, η αιχμή του δόρατος, η συνταγματική αναθεώρηση είναι η κατάργηση αυτών των κατάπτυσσων διατάξεων. Που προκαλούν, όπως σας είπα πάλι, το κοινό περιδικαίο αίσθημα. Γιατί είναι μια εξαιρετική αρμοδιότητα που δεν είναι δίκαιη, δεν ισώνουμε, δεν ισοπολιτεία, δεν ισώνουμε. Γιατί να μην συμβαίνει για τους υπουργούς και τα πολιτικά πρόσωπα ό,τι συμβαίνει για τους κοινούς νητούς και τους κοινούς πολίτες. Για ποιο λόγο να έχουν ένα εξαιρετικό προνομιακό δίκαιο οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα? Για να μπορούν να κρύβουν τα αδικήματά τους? Αυτό αισθάνεται η κοινωνία. Και σε αυτό οφείλουμε όλοι μια απάντηση. Και δώστε την. Τώρα από την πρόταση που κοιτάω, βλέπω το χρόνο είναι αδυσόπιτος, βλέπω λοιπόν στην πρότασή σας. Κύριε της Νέας Δημοκρατίας, στην πρότασή σας είδατε ότι τα αδικήματα που καταλογεί, που τυχόν λέτε ότι φέρονται να τέλεσε ο κ. Κουρμπλής, το έχουν παραγραφεί? Δεν μεσολάβησαν δύο σύνοδοι από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι σήμερα? Δεν έχουν παρηγραμμένα. Τι τα συζητάμε? Τώρα επί της ουσίας θα δώσει απάντηση ο ίδιος ο υπουργός. Αλλά επειδή βλέπω στα μάτια νομικούς, σοβαρούς ανθρώπους από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι παρηγραμμένα όχι τα δικαιώματα που τελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου, από τον Γενάρη το 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο το 2015 που ήταν υπουργός ο κ. Κουρουμπλής. Μεσολάβησαν από τότε μέχρι από την πράξη δύο σύνοδοι? Ναι ή όχι? Πέστε τα για να ακούει ο ελληνικός λαός. Και ας πω και κάτι. Αυτό που είπε ο Τασούλας δείχνει ότι εμείς επικαλούμαστε το 80's για να κρυφτούμε εμείς. Ποιοι εμείς? Αυτό που καταγγέλλουμε δεκαετίες ολόκληρες. Ότι είναι εξαιρετικό και προνομιακό μόνο για τους υπουργούς. Θεσμικό πλαίσιο. Μακάρι να υπήρχε δυνατόν να καταργηθεί αυτό το πρωί. Και το άρθρο 86 και ο νόμος 3126. Το άρθρο 5. Που προβλέπει δίθεν περί ευθύνης υπουργών. Ενώ στην πραγματικότητα είναι περί των ευθύνων. Και το καταδίωκτο των υπουργών και των πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι ο πυρήνας των νομικών διατάξεων. Κύριε, δικό σας τέκνο, πολιτικό τέκνο, τροπολογία του 2001. Δικό σας πολιτικό τέκνο είναι οι επιλογές αυτές. Και γι' αυτά πέστε κάτι. Άρα λοιπόν, επειδή ο πυρήνας, θα έλεγα η αιχμή του δόρατος της πρότασής σας είναι ότι συνέβη από το Γενάρη το 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, έχει κύψει παραγραφή. Άρα από νομική άποψη αφήσω στην πάντα. Ο κύριος Στασούλας εδώ πριν από λίγο, εισηγητής του κόμματος που θέλει να υποστηρίξει την πρόταση που φέρεται, δεν εξτόμησε μία φορά το όνομα κάποιου άλλου υπουργού. Του κ. Ξανθού, του κ. Πολάκη και για ποια δικήματα φέρονται, τι βαρύνονται. Ούτε μία στιγμή δεν το είπε. Έμεινε στη θητεία σε Ιανουάριο του 2015 μέχρι Σεπτέμβριο του 2015. Θα τα πείτε αυτά, θα τα δείτε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η πρότασή σας επίσης. Πάμε λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο της πρότασης. Κύριε συνάδελφε της Δημοκρατίας και το Πασόκιο και από τον κύριο Λοβέρντο τώρα, επειδή μιλάμε για ποινική ευθύνη υπουργών, μπορούμε να προστρέξουμε στις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας? Ναι ή όχι? Χωρίς καμία συστολή και περιστολή λέω ναι. Πάμε λοιπόν στο άρθρο 43, παράγραφος 4 του κώδικα ποινικής δικονομίας. Τι λέει? Μήνυση ή αναφορά η οποία υποβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο ανωνύμως ή με ανύπαρτο πρόσωπο τίθεται στο αρχείο, ακούστε τη φράση, αμέσως. Αμέσως. Είναι ο κανόνας. Υπάρχει εξαίρεση? Υπάρχει. Ποια? Πότε? Εάν στην εισαγγελή παραγγελία ο εισαγγελέας αναλύει και αιτιολογεί ειδικούς λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τηθεί η υπόθεση στο αρχείο. Υπάρχει εδώ στο εισαγωγικό έγγραφο του εισαγγελέα τέτοιοι εξαιρετικοί λόγοι που να επικαλείται και να αιτιολογεί και να ισχυρίζεται ότι εξαιρετικοί λόγοι δεν επιβάλλουν τη θέση στο αρχείο? Όχι. Άρα λοιπόν η θέση στο αρχείο. Το αντιλαμβάνεστε πολύ καλά, κύριε Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ, μην επαναλήθω. Μιλάμε για το άρθρο 43, παράγραφος 4. Το αναφέρω, κύριε Αθανασίου, γιατί... Ωραία, το αναφέρω γιατί οι βουλευτές, όταν φτάσουν στην κάλπη, πρέπει να καταλαβαίνουν και να αντιλαμβάνονται ότι μία αναφορά, η οποία θέλει να ερευνήσει ποινικές ευθύνες, το έθεσε από την αρχή, σε ένα ερώτημα, σε προβληματισμό. Εφαρμόσουμε, θα φέρουμε στο νου μας, εμείς οι νομικοί τουλάχιστον, τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτό λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Κάθε μήνυση ή αναφορά που μπορεί να έχει ποινικό ενδιαφέρον και ποινική διάσταση
Ισχύει αυτή η διάταξη. Και κοιτάω τον κύριο Λοβέρδο τώρα και του το λέω. Αν ισχύει, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Αν ισχύει κάτι διαφορετικό, δεν θα μας το πει. Άρα λοιπόν, δύο πράγματα είναι εξαιρετικά εδώ και σημαντικά. Πρώτον, θέση το αρχείο αμέσως, τονίζω τη φράση αμέσως. Και δεύτερον, από το έγγραφο της εισαγγελίας δεν υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι τους οποίους δεν πρέπει να τηθεί στο αρχείο. Πάμε παρακάτω. Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις τους. Επίσης, αρχίζει η πρότασή σας στηρίζεται σε μια ανώνυμη καταγγελία. Ξέρετε πώς αρχίζει η ανώνυμη αυτή η καταγγελία, το ανώνυμο πιστολογράφο. Ακούστε. Στο τεραστίων διαστάσεων σκάνδαλο της Νοβάρτης, το οποίο συγκλονίζει την Ελλάδα, λέει το έγγραφο στο οποίο στηρίζεστε. Θέλετε να μείνουμε σε αυτό λίγο. Ωραία. Γι' αυτό το τεραστίων σκάνδαλο το οποίο ταλανίζει τη χώρα, συμφωνεί και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Σαμαράς, για να υπογράφει την πρώτη, θα μου πείτε συμφωνεί. Εδώ η υποκρισία δεν έχει όρια, δεν έχει μέγεθος, είναι στο άπειρο. Ποιος συμφωνεί ότι είναι σκάνδαλο και μάλιστα που συγκλονίζει την Ελλάδα, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όχι μόνο μίλησε τους μάρτυρες, όχι μόνο μίλησε τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, μίλησε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί λένε ότι είναι σκάνδαλο. Λύστε τις αντιφάσεις αυτές, τις αμφισημίες και επιχειρήματά σας που ολοκληρωθοκουπούνται ασυστόλος και αδιαδόχος εδώ και πέστε μας τι θέλετε τελικά, τι πιστεύετε. Είναι σκάνδαλο ή δεν είναι. Συγκλονίζει την Ελλάδα ή όχι. Πρέπει να το διερευνήσουμε ή όχι. Και μάλιστα εδώ είπε ο κύριος Στασούλας, εμείς λέει ψηφίσαμε όλες τις εξεταστικές και όλες τις προνοητικές. Δεν στέγνωσε η μελάνη της απόφασης της Ολομέλειας Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ψηφίσατε. Και δεν ψηφίσατε γιατί. Γιατί δεν έχετε εμπιστοσύνη ούτε καν στη συνείδηση, την ελεύθερη, την βούληση και τη συνείδηση των βουλευτών σας. Φοβάσασταν το αποτέλεσμα της κάλπης. Το τρέματε. Και επιλέξατε παρουσία μη ψήφο. Συγχαρητήρια. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε με μία διαπίστωση. Είπε ο κύριος Στασούλας ότι η προανακριτική που συζητάει η Βουλή, η Επιτροπή της Βουλής, εξελίσσεται, λέει, σε ένα κοκκούλουμα και παραγραφή που μεθοδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραγραφή. Να πω κάτι για να τα ακούσει ο ελληνικός λαός. Οποιοδήποτε αδίκημα έχει ανάμεσα στο αδίκημα και στη συζήτηση έχουν μεσολαβήσει δύο σύνοδοι και παραμείνει σε Επιτροπή της Βουλής, να το συζητάει δηλαδή ένα σώμα συναδέλφων βουλευτών, έχει πέσει την παραγραφή. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε αδίκημα κρίνει η προανακριτική ότι έγινε κατ' ενάσχυση των καθηκόντων, αυτό είναι παραγεγραμμένο. Αυτό επιδιώκουν τα πολιτικά κόμματα που άλλη στάση είχαν πριν στο σκάνδαλο με τον κύριο Παπαντονίου. Το επιδιώκουν και τώρα. Αυτό δεν θα γίνει. Εμείς θα διερευνήσουμε τα πάντα όσα πρέπει να διερευνήσουμε και θα φροντίσουμε το συντομότερο ειδικό αρφή να πάει στην τακτική δικαιοσύνη. Ξέρετε γιατί? Μόνο εκεί δεν υπάρχει παραγραφή. Μόνο εκεί υπάρχει διερεύνηση και μόνο εκεί υπάρχει τιμωρία των ενόχων. Και αν θέλετε να το αποφύγετε, δεν θα μπορέσετε. Όσον αφορά για το ηθικό πλεονέκτημα που λέτε, όσο και να αγωνίζεστε, αυτή η χώρα έχει τεράστια ιστορική, θα έλεγα και θεσμική μνήμη. Όχι ημερών, όχι χρόνων, όχι αιώνων, χιλιετερίδων. Και τέτοια μνήμη ιστορική δεν θα μπορέσετε ποτέ, κύριοι συνάδελφοι, να τη σβήσετε. Ευχαριστώ.